Το χθεσινό, αυτό κυβέρνηση, πιάνει. Η κυβέρνηση ποτέ δεν αναδυνατίζει όταν είμαστε ειλικρινείς και όταν όλοι σεβόμαστε κάποιες αρχές. Η κυβέρνηση αυτή, όπως ξέρετε, στηρίχθηκε σε πολύ δυσκολότερες στιγμές. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες... Στηρίχθηκε από εσάς εννοείται. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση, πολλές φορές είδατε ότι πήραμε αποφάσεις αρκετές σκληρές για εμάς. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό ο Παναγιώτης Οσγουρίδης παραιτήθηκε από μόνος του γιατί έκανε μια τυχή, έδωσε μια τυχή απάντηση σε μια συνέντευξη που δεν άκουσε την ερώτηση. Θέλω να θυμίσω ότι ο Δημήτρης ο Καμένος τρεις ώρες αφού είχε ανακοινωθεί για υπουργός της κυβέρνησης παραιτήθηκε για να διευκολύνει την κυβέρνηση για ένα tweet το οποίο φέρεται να έγραψε συνεργάτης του πριν από δύο χρόνια. Ο Παύλος ο Χαϊκάλης απεκλείστη από τις λίστες για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση, παρότι ξέραμε ότι έχει δίκιο και ότι οι καταγγελίες Αβγενάκη, όπως κατέπεσαν στην Επιτροπή του Πόθεν Άσχες της Βουλής, δεν θέλαμε να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Τώρα παραθέτεται επιχειρήματα στιγμή, γιατί πρέπει χωρίς ενδιασμούς ο κύριος Τσίπρας να διώξει τον κύριο Μουζάλα, αυτό λέτε. Γιατί ο κύριος Μουζάλας καταρχήν ο ίδιος οφείλει να παραιτηθεί. Ο κύριος Μουζάλας είναι εκείνος ο οποίος οφείλει αυτή τη στιγμή, έχοντας παραδεχθεί ότι έκανε σφάλμα, όπως λέει ο ίδιος, να παραιτηθεί. Δεν υπάρχουν γκάφες στην πολιτική. Εντάξει, στην πολιτική και στη ζωή όσοι κάνουμε γκάφες τις πληρώνουμε. Αν κάνετε γκάφα και οδηγείτε ένα τρένο, μπορείτε να οδηγήσετε σε ατύχημα και να σκοτώσετε χιλιάδες ανθρώπους. Λοιπόν, όποιος κάνει γκάφα, όποιος κάνει λάθος, το πληρώνει και τελειώνει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται να φεύγει ο Πρωθυπουργός αύριο για να πάει ισχυρό στην Ευρώπη. Την ώρα πλέον που το θέμα το οικονομικό έχει φτάσει στο να συζητάμε το τέλος της αξιολόγησης και τη διαγραφή του χρέους, να έχουμε τέτοιου είδους δηλώσεις οι οποίες είναι εθνικά επιζήμιες και οι οποίες, αν θέλετε, προκαλούν τον ελληνικό λαό. Και ο κύριος Μουζάλας δεν είναι η πρώτη φορά που τον κάνει. Ο κύριος Μουζάλας, θα σας θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα έκανε μια εκτίμηση για 150.000 πρόσφυγες, όταν η κυβέρνηση είχε μιλήσει για 50.000 και το μάζεψε. Μετά μίλησε κάπου αλλού για ενσωμάτωση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται τέτοια λάθη εντός εισαγωγικών να τα καταπίνουμε και ιδίως όταν θίγουν θέματα εθνικά ευαίσθητα. Ό,τι συγγνώμη και να ρωτήσει ο κύριος Μουζάλας, από εδώ και πέρα θα παίζει ένα βίντεο το οποίο ο Έλληνας υπουργός αναφέρει με τον όρο Μακεδονία την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Εδώ θα σας θυμίζω ότι είναι απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ομόφωνη απόφαση, είναι εθνικό θέμα, είναι εθνική θέση και δεν είναι λάθος. Ναι, αλλά υπουργέ μου, δύο λεφτά. Εχθές το βράδυ αργά, το Μαξίμου έβγαλε μία ανακοίνωση με την οποία λέει ότι είναι μία υπερβολή, τον καλύπτει. Αμήχαναμένα, αλλά τον καλύπτει. Τι θα γίνει. Ακούστε να σας πω. Εγώ μετά και την ανακοίνωση αυτή δεν το είχα δει. Ενημερώθηκα από τους συνεργάτες μου, είδα το βίντεο. Ναι. Μίλησα με τον Πρωθυπουργό. Σας διαβεβαιώ ότι ο Πρωθυπουργός εκείνη την ώρα δεν είχε δει τίποτα. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα που βγήκε η ανακοίνωση εννοείται. Μετά. Μετά, ναι. Λοιπόν, άρα δεν την έβγαλε με την κάλυψη του κύριου Τσίπρα. Ναι. Τον ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Και τι σας είπε. Μου είπε ότι θα το δει. Δεν είχε ιδέα ο άνθρωπος. Ναι. Θα το δει και θα μιλήσουμε. Λοιπόν, του είπα ότι εγώ ζητώ την παραίτηση του κύριου Μουζάλα. Με τη σχέση μου με τον Αλέξη τον Τσίπρα είναι ειλικρινής. Ούτε κρύβεται ο ένας ούτε ο άλλος. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από τον Μπράουν, ο οποίος λέει ότι φίλος είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τολμάς να είσαι ο εαυτός σου. Έτσι είμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μάλιστα. Όταν ο ένας έχει μία θέση την οποία πρέπει να την πει στον άλλον όσο σκληρή και αν είναι, τη λέει και έτσι στηρίζεται αυτή η κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση είναι ισχυρή γιατί όταν πρέπει θυσιάζονται και κάποιοι άνθρωποι προκειμένου να προχωρήσει σε αυτό το εθνικό έργο. Άρα είμαστε ανελαστικοί. Στη σύγκρουση με τη διαπλοκή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αφήσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να χτυπήσουν την κυβερνητική συνοχή. Από εκεί και πέρα, και εγώ στα θέματα τα εθνικά, ξέρετε ότι έχω κρατήσει μια στάση ζωής 25 χρόνια. Δεν πρόκειται να κάνω πίσω αυτή τη στιγμή στηρίζοντας έναν υπουργό ο οποίος έχει κάνει αυτό το τραγικό
έγκλημα. Αν θέλετε λάθος, πώς το είπε η Γκάφα, δεν έχει καμιά σημασία. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο κύριος Μουζάλας να είναι υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, είπατε στον Πρωθυπουργό λοιπόν ότι εγώ απαιτώ, ζητώ την παρέτηση του κ. Μουζάλα. Από ό,τι καταλάβατε. Τον ενημέρωσα για το θέμα που. Ναι, προφανώς. Είναι και του είπα ότι εγώ θα ζητήσω την παρέτηση του Μουζάλα. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε τι σας απάντησε. Η απάντηση είναι ότι δεν το έχει δει ακόμα. Θα δει το βίντεο και θα μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Ναι. Εγώ έχω συγκαλέσει ήδη την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελληνών. Ναι. Για αύριο το πρωί. Και με θέμα. Με θέμα το να συζητήσουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία για μας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Κάποιο πνεύμα δηλαδή, θα έχει σε αυτή. Περίπτωση που ο κύριος Τσίπρας πει ρε πάνω, τώρα η καιρή είναι αυτό, το προσφυγικό σε κρίσιμη στάση, άστο. Αφήστε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μουζάλας σήμερα ο ίδιος. Ναι. Από εκεί και πέρα, έχουμε μπροστά μας χρόνο να μιλήσουμε και με τον Πρωθυπουργό, να μιλήσουμε και με τα όργανα του κόμματος του καθένας και να παρθούν οι αποφάσεις. Όχι, άλλο ρωτώ εγώ, εάν υπάρχει και στο τέλος του δρόμου. Δεν κάνει και αυτός πίσω. Υπάρχει το ή αυτός ή εγώ. Ακούστε να δείτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εδώ έχουμε μία κυβέρνηση συνεργασίας. Στην κυβέρνηση αυτής συνεργασίας λοιπόν, σας λέω καθαρά ότι ο κύριος Μουζάλας δεν έχει την εμπιστοσύνη μας. Στη μεριά των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Άρα λογικά πρέπει να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί. Λογικά θα παραιτηθεί ο ίδιος. Αυτό οφείλει να κάνει. Και θα θυμίσω ότι χωρίς τέτοιους σοβαρούς λόγους, το έκανε και ο Παναγιώτης ο Σγουρίδης, το έκανε και ο Δημήτρης ο Καμένος, το έκανε και ο Παύλος ο Χαϊκάλης. Ναι. Να σας πω, οι Σκοπιανοί, εσείς πιστεύετε ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτό? Κάνουν άλλη δουλειά. Λέω τώρα, δηλαδή ως ένα επιπλέον όπλο, εντάξει, είμαστε σε μια αντιπαράθεση με αυτήν την ιστορία. Να σας πω, για τον Μουζάλα, γιατί διέκρινα σε αυτά που είπατε ότι είχατε και άλλα παραπονάκια ή παραπονάρες, τις οποίες λίγο ας πούμε... Με τον κύριο Μουζάλα συνεργάστηκα άριστα και όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε το θέμα το προσφυγικό, είδατε ότι τα τελειώσαμε αυτά που αναλάβαμε, ενώ δεν το περίμενε κανείς. Αναμφισβήτητα το τελειώσατε, αλλά λένε πολλοί ότι είχατε κόντρα από πριν. Όχι, καμία κόντρα. Εγώ όταν έχω κόντρες, τις λέω δημόσια. Ναι. Δεν έχω κόντρες. Εκεί που διαφωνώ, διαφωνώ δημοκρατικά. Εκεί που συμφωνώ, συμφωνώ. Και αν έχω κάτι με κάποιον άνθρωπο, του το λέω ευθέως και αν χρειαστεί, το λέω και δημόσια. Λοιπόν, το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει με συνεργασία ή μη συνεργασία. Εξάλλου, άλλη δουλειά δικιά του, άλλη δικιά μας. Αυτή τη στιγμή όμως. Αυτό το οποίο είπε εχθές το βράδυ αποτελεί τεράστια εθνική ζημιά. Μάλιστα. Και για μας δεν είναι ανεκτό. Κύριε Υπουργέ, εκτός από αυτό που είπε χθες το βράδυ, ο κύριος Μουζάλας θα έχει πάει καλά στο Υπουργείο του? Γιατί αν έχει κάνει δουλειά και αν όντως προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες σε αυτή την τρομερή υπόθεση που μας απασχολεί, υπάρχει ζήτημα. Θα έχει πάει καλά γενικά στην αποστολή του, στη δουλειά του, στα καθήκοντά του. Ακούστε, τώρα δεν θα κάνω εγώ τώρα κριτική δημόσια αυτή τη στιγμή στον Υπουργό. Τώρα δεν είπες ότι τα λες ότι είναι να πεις δημόσια. Μα ότι το έχω πει του ίδιου, το έχω πει και δημόσια. Όταν βγήκε και είπε για τους περίφημους 150.000 πρόσφυγες που δεν είναι ούτε θέση της κυβέρνησης και τα λοιπά, το μάζεψε. Το να κάνει δηλώσεις και να τις μαζεύει, ή θα πρέπει να προσέχει τι λέει όταν είσαι πολιτικός και βγαίνεις να κάνει μια συνέντευξη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα λάθη έχουν και μια κλίμακα. Έτσι. Ναι, δεν μου λέτε κάτι. Θα σας κάνω και σε εσάς την ερώτηση που άκουσα και χθες την έκανε ο Παύλος ο Τσίμας στον κύριο Μουζάλα. Για ποιο λόγο την ιδωμένη την έχει παραδώσει το κράτος της ΜΚΙΟ? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα, Υπουργέ? Ακούστε κάτι. Εμείς κάναμε όλες εκείνες τις υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν τον αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας. Ωραία. Την ημέρα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Συμβούλιο Κορυφής, οι ένοπλες δυνάμεις, μόνο οι ένοπλες δυνάμεις, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, θα έχουν ετοιμάσει 40.000 θέσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν αξιοπρεπώς μετανάστες και πρόσφυγες, να παρέχουν φαγητό, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, να τους δώσουν τη δυνατότητα να έχουν ρουχισμό, να έχουν ζέστη, να έχουν ζεστό νερό και να... Έτσι. Δεν το αφισβητεί κανείς, νομίζω. Είναι όμως ακόμα χειρότερο, Υπουργέ μου, να έχουμε φτιάξει αυτά τα πράγματα και να ξεφτιλιζόμαστε στην ιδωμένη. Γιατί γίνεται αυτό στην ιδωμένη? Γίνεται διότι έχουν πείσει τους ανθρώπους αυτούς ότι αν βρεθούν εκεί
θα μπορέσουν να περάσουν από την άλλη πλευρά. Και το θέμα είναι, εάν το κράτος αποφασίσει να κάνει τις δομές στην ιδωμένη, ουσιαστικά θα δώσει τη δυνατότητα στους διακινητές να πουλάνε ελπίδα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πάρει κάποιες αποφάσεις. Τα περίφημα δύο κέντρα του σχιστού και των διαβατών είναι relocation center, δηλαδή είναι κέντρα από τα οποία θα υπάρχει επαναγκατάσταση σε άλλη χώρα. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να αναλάβει κάθε χώρα στο Συμβούλιο Κορυφής την ποσόστοση των προσφύγων που θα απορροφήσει ανάλογα με τον πληθυσμό της. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πρόσφυγες σε ένα οργανωμένο κέντρο, όπως αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει ήδη και είναι επίσημα και δεν είναι στις κοινές ειδωμένες, θα υπάρχει καταγραφή των οικογενειών ή των προσώπων και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με πτήσεις οι οποίες θα οργανωθούν, θα φύγουν και θα πάνε ο κάθε ένας στις χώρες που θα αναλάβουν το αντίστοιχο ποσοστό. Εάν είναι χήμα στην ειδωμένη και δεν μπουν στους οργανωμένους οικισμούς που έχουμε δημιουργήσει, δεν θα μπορέσουμε ούτε να τους εξυπηρετήσουμε. Συμφωνώ. Και θα είναι υποψήφια κλίματα των διακινητών οι οποίοι τους έχουν παραλάβει από τη Συρία ή από το Αφγανιστάν και τους έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Ωραία, πείτε μου κάτι. Τα σύνορα της χώρας δεν είναι ευθύνη μόνο της αστυνομίας, είναι ή δεν είναι και του στρατού? Και αυτό που έγινε εχθές, που 2.000 περάσανε τα σύνορα, τα ξαναπεράσαν προς τα πίσω, διότι τους Σκοπιανοί τους ξαναδιώξαν προς τα δω. Έδειξε μια εικόνα μπάχαλου. Ήτανε 10 ματατζίδες εκεί, τους προσπεράσανε 2.000 άνθρωποι. Φαντάρι δεν υπήρχε, στρατός δεν υπήρχε. Τι έγινε εκεί πέρα? Ο στρατός προστατεύει από απειλή κατά της κυριαρχίας της χώρας. Δεν μπορεί ο στρατός να συγκρούεται με πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης και από τις τραγικές εικόνες, δεν πρόκειται να γίνουν εδώ. Σωστό είναι αυτό. Όμως εσείς σαν υπουργός. Εμείς έχουμε πάρει τα μέτρα τα οποία χρειάζεται να πάρουμε στην περιοχή και της Μακεδονίας και της Ηπείρου και της Ανατολικής και της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου αλλά και των θαλάσσιων συνόρων προς το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουμε ενισχύσει τα μέτρα, όχι γιατί έχουμε κίνδυνο ασφαλείας με την Αλβανία, με τα Σκόπια ή τη Βουλγαρία. Πρόκειται για φιλικές χώρες, έτσι. Και δεν έχουμε και απειλή. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή η Φύρο μου δεν έχει στρατό, έτσι. Δεν έχουμε... Ό,τι έχει, τους έχεις στο μπροστά στην αυτή. Δεν έχει στρατό καν. Δεν υπάρχει στρατός. Δεν υπάρχει καν στρατός. Λοιπόν, αλλά είμαστε εκεί, διότι η παρουσία η δική μας είναι προκειμένου να παρέχουμε έτοιμα ασφάλεια στους κατοίκους και να προστατεύσουμε αν χρειαστεί από απειλή που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την αστυνομία είτε από το λιμενικό σώμα για να παρέχουν οι ενόπλες δυνάμεις. Εντάξει. Εσείς σαν υπουργός τώρα και κυρίως σαν πρόεδρος των Εξαρτήτων Ελλήνων, είσαστε ευχαριστημένοι με αυτά που γίνεται στην ειδωμένη? Βεβαίως και κανείς Έλληνας δεν είναι. Όχι επειδή είναι με στις λάσπες μόνο, με την εικόνα που παρουσιάζει το κράτος, υπουργέ μου. Αυτό το πράγμα χθες να μπαίνουν, να βγαίνουν και να μην ξέρει κανένας τι γίνεται. Το κράτος. Είναι ένα ζήτημα. Καταρχήν ξέρουμε πολύ καλά και τι γίνεται και ποιος μένει και ποιος βγαίνει. Άμα το ξέρετε, γιατί λέτε άλλα και άλλα γίνονται? Δεν λέω άλλα και άλλα γίνονται. Όχι εσείς. Όχι εσείς. Το κράτος λέω. Στην ειδωμένη, εμείς έχουμε προειδοποιήσει και έχουμε ζητήσει και με δική μου έκκληση, με συνέντευξη που έκανα στη Γιάννα την Παπαδάκου στον Αλφα την Κυριακή το βράδυ. Ζήτησα, πριν γίνουν όλα αυτά, ζήτησα από τους πρόσφυγες να μην ακούν τους διακινητές και αυτούς που τους υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια και να μπουν, να γυρίσουν πίσω στις οργανωμένες δομές που έχει φτιάξει το ελληνικό κράτος. Ναι, αλλά στην ειδωμένη, αυτό σας λέω, Υπουργέ, στην ειδωμένη, το κράτος για να μην νομιμοποιήσει την ύπαρξη οικισμού, έχει παραδώσει τους ανθρώπους αυτούς στους διακινητές. Δεν τους έχει παραδώσει, τους λέμε συνέχεια και επιμένουμε να γυρίσουν στις οργανωμένες δομές για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Υπάρχει οικογένεια που την πλησιάσαμε στο σχιστό με 3 μωρά και τους προτείναμε να πάνε στο Λουξεμβούργο. Μάλιστα. Από τις απορροφήσεις. Γιατί είπαν αυτοί, όχι, στην ειδωμένη θέλουμε. Έβαλε τα κλάματα ο πατέρας και λέει θέλω να πάω στην ειδωμένη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει περπατώντας από το Αφγανιστάν ή από τη Συρία. Έχοντας στο μυαλό τους την ειδωμένη.
έχουν από πίσω τους κάποιους διακινητές που πάμε να τους αντιμετωπίσουν και με το ΝΑΤΟ. Ποια είναι η απόφαση του ΝΑΤΟ? Να χτυπήσουμε τους διακινητές, τους εμπόρους ανθρώπου και τους εμπόρους ελπίδας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εάν εμείς αντί να τους αντιμετωπίσουμε, δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες για να είναι πιο εύκολα θύματα οι πρόσφυγες στους διακινητές, θα κάνουμε αυτό που έκανε η Τουρκία, που τους πέρναγε και σφύριζε αδιάφορα. Η τουρκική ακτοφυλακή το συνόδευε μέχρι τα σύνορα. Δεν μου λέτε τώρα επί τη ευκαιρία. Εκεί τι γίνεται τώρα κατά μήκος των νησιών με την ατολική αρμάδα και όλα. Τι γίνεται, πώς πάει το σχέδιο? Το σχέδιο δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, διότι ακόμα οι νατοϊκές δυνάμεις δεν έχουν αναπτυχθεί όσο οφείλουν και παράλληλα δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν στην περιοχή. Ξέρετε, το πρόβλημα που υπάρχει κυρίως είναι ότι αυτά τα πλοία, ιδίως που έρχονται από μεγάλες χώρες που έχουν συνηθίσει να αναπτύσσονται στον Ατλαντικό ή σε ανοιχτές θάλασσες, αισθάνονται λίγο περίεργα όταν βρίσκονται σε στενά. Για αυτούς είναι πολύ στενό η απόσταση μεταξύ της Λέσβου και του Μικρασιάς, έτσι. Εκεί λοιπόν γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ξέρετε, αν κάποιος έχει μάθει να πηγαίνει στον Ατλαντικό ή στη Μεσόγειο, ναι, και να έχει 100 και 200 μίλια απόσταση από τις ακτές, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει, αλλά τέλος πάντων δημιουργούνται αρκετά προβλήματα. Εγώ έκανα επιστολή στον κύριο Στόλτεμπεργκ εχθές. Ναι. Οι διπλωμάτες μας, ο μόνιμος αντιπρόσωπος μας στο ΝΑΤΟ, αλλά και ο στρατηγός που βρίσκεται εκεί με το στρατιωτικό προσωπικό, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ πιο γρήγορα οι δυνάμεις. Είμαστε και σε πολιτικό επίπεδο σε επικοινωνία με τους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ. Οι Τούρκοι είναι αλήθεια ότι τους δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Και ακόμα η επιχείρηση του ΝΑΤΟ δεν έχει αρχίσει να αποδίδει. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρά το ότι εμείς κάναμε και κάποιες υποχωρήσεις, που εγώ συμφωνώ να προστατεύει, δεν έχουμε καμία ωφέλεια στην ουσία. Δεν κάναμε καμία υποχώρηση εθνική, επαναλαμβάνω. Εντάξει, τους φέραμε ως μπάστακες και τριγυρίζουν εδώ. Ακούστε κάτι. Δεν είναι ως μπάστακες, διότι αυτή τη στιγμή θέλω να ξέρετε ότι η παρουσία των ατολικών δυνάμεων ανατολικά των νησιών μας παίρνει και μία εικόνα από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ. Βεβαίως. Καταλαβαίνεις στην πράξη τι σημαίνει, τι λένε οι Τούρκοι και πώς λειτουργούν. Για να καταλάβετε, προχθές, παρουσία του πλοίου του Μπον, ένα τεράστιο πλοίο με φοβερές δυνατότητες στο γερμανικό. Το γερμανικό πλοίο Μπον εντόπισε μία βάρκα που έφευγε από τις ακτές της Μικράς Ασίας για την Ελληνικά Ορικά Ήδατα. Και το ελληνικό πλοίο, κανονιοφόρος, παλιό πλοίο με λίγα μέσα, έδωσε 18 σήματα στις δυνάμεις. Μάλιστα. Ναι. Πάντως ακόμα δεν έχουμε καμία ωφέλεια από αυτή την ιστορία με τον ΝΑΤΟ. Ακόμα όχι. Υπάρχουν κάποιες μειώσεις, οι οποίες όμως δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ότι οφείλονται στην παρουσία των πλοίων. Υπουργέ, η νατοϊκή παρουσία δεν έχει... περάσματα τις προηγούμενες μέρες, προχθές 187. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εντάξει, δεν έχουν ακόμα φτάσει στα ποσοστά που θέλουμε, στο 90%, 80% επιστροφών. Η παρουσία η νατοϊκή δεν έχει δώσει, κατά τη γνώμη σας, τη δυνατότητα στην Τουρκία να ξεδιπλώσει την πολιτική της. Δηλαδή η Τουρκία είπε στην αρχή, εγώ τους πρόχνω προς την Ελλάδα και δεν με ενδιαφέρει. Μετά λέει θέλω λεφτά. Μετά λέει όχι από μένα, θα γίνουν τα hotspot στα νησιά. Μετά λέει θα τους παίρνω πίσω, αλλά θα διάσουν τα νησιά. Και μετά λέει, ναι, αλλά για να πιστοποιήσω ότι θα διάσουν τα νησιά και ποιος θα μου στέλνει πίσω, θα βάλω και παρατηρητή. Όλα αυτό δεν είναι ξεδίπλωμα μιας πολιτικής. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Και ένα τελευταίο για να τα απαντήσετε μαζί. Έχει ζητήσει και την εξαίρεση του Καστελόριζου από αυτήν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι ηλίθιες αιτιάσεις που βλέπω δυστυχώς ότι τις επαναλαμβάνουν και κάποιοι Έλληνες πολιτικοί. Δεν υπάρχει εξαίρεση ούτε το Καστελορίζου, ούτε το Δεκανής, ούτε της Λίμνου, ούτε κανενός νησιού. Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική απόφαση η οποία λέει ότι οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ θα είναι σε όλο το Αιγαίο Πέλαγος και σε όλα τα σημεία που υπάρχει πέρασμα προσώπων, είτε είναι μεταναστών, είτε είναι προσφύγων. Άρα δυνητικά το ΝΑΤΟ μπορεί να αναπτυχθεί και απέναντι και μεταξύ Καστελόριζου και Κεσάν απέναντι. Μα βεβαίως μπορεί. Στα σχέδια υπάρχει αυτό ή... Από τη μεριά της Ελλάδος έχει δοθεί διπλωματικό clearance, άδεια δηλαδή διπλωματική,
να είναι σε όλα τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μέχρι και στη Γάβδο που έχουν βγει πρόσφυγες κατά καιρούς και στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη. Μάλιστα. Από τη μεριά της Τουρκίας, η Τουρκία προσπαθεί να παίξει κάποια παιχνίδια. Και τη μία μέρα λέει να αρχίσουν οι επιχειρήσεις και τους αφήνουν τους νατοϊκούς να μπουν στα τουρκικά χωρικά ύδατα μόνο στη Λέσβο. Μετά πάνε προς τη Χίο και μετά θα αναπτυχθούν, λέει, προς τα νότια. Δημιουργούν προβλήματα οι Τούρκοι. Αυτό αποδεικνύεται και κάθε μέρα που μας φορτώνουν με 2-3 χιλιάδες πρόσφυγες. Κάθε μέρα. Ακόμα και τώρα. Δεν είναι 2-3 χιλιάδες, είναι πολύ λιγότερο τις τελευταίες μέρες. Αλλά τέλος πάντων, εάν αναπτυχθούν οι δυνάμεις αυτές του ΝΑΤΟ και κάνουν τη δουλειά τους, που μέχρι στιγμής δεν την κάνουν. Άρα λέτε ότι το κέρδος μας είναι, ας πούμε, να καταλάβουν οι νατοϊκοί από πρώτο χέρι πώς λειτουργούν οι Τούρκοι. Και βεβαίως το κέρδος μας είναι να εφαρμοστεί η επιχείρηση. Ναι. Η επιχείρηση είναι ξεκάθαρη. Όποιο πρόσωπο διασώζεται είτε στα ελληνικά χωρικά ύδατα είτε στα τουρκικά χωρικά ύδατα επιστρέφει αυτομάτως στην Τουρκία. Προς το παρόν δεν έχει γίνει. Όσοι, αυτό. Προσέξτε, όσοι από αυτούς καταφέρουν να βγουν στα ελληνικά νησιά και γίνει ο διαχωρισμός πρόσφυγας ή μετανάστης, τότε είτε προφυλάσσεται από τη συνθήκη της Γενέβης ο πρόσφυγας, είτε ο παράνομος μετανάστης επιστρέφει κατευθείαν στην Τουρκία. Ωραία. Και γι' αυτό υπάρχει και ένας αξιωματούχος Τούρκος σε κάθε νησί. Ένας. Ναι. Γιατί ακούστηκαν διάφορα, έγραφε το παρόν, απίστευτα σενάρια την Κυριακή. Ψέματα. Ναι. Ένας από την άλλη μεριά, ο οποίος καταγράφει τον κατάλογο των ατόμων που ήρθαν από την Τουρκία για να επιστρέψουν πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπουργέ, έχουμε και εμείς αντιστοίχως έναν απέναντι. Βεβαίως και έχουμε απέναντι έναν εμείς. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό. Ότι και εμείς έχουμε ένα παρατηρητή απέναντι. Ένας, ναι, προς ένα. Άλλο είναι να πούμε ότι υπάρχει ένας από εδώ και ένας από εκεί. Και άλλο να γράφει πρωτοσέλιδο ο κύριος Κουρής ότι οι στρατοχωροφύλακες οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στα ελληνικά νησιά. Ένας σύνδεσμος Τούρκος υπάρχει από εδώ, ένας Έλληνας από την απέναντι πλευρά. Υπουργέ μου, την ημέρα που θα νατοϊκό καράβι ή της Frontex θα πάρει μετανάστη από τα ελληνικό νησί να τον πάρει να τον παραδώσει απέναντι και θα τον πάρουν οι Τούρκοι, εκείνη την μέρα να βγούμε να πανηγυρίσουμε. Μέχρι τώρα έχει γίνει αυτό. Δεν έχουμε καταφέρει. Μέχρι τώρα, ναι, η συμφωνία εφαρμόζεται πειραματικά. Μάλιστα. Δεν έχει εφαρμοστεί πραγματικά, ενώ θα έπρεπε να έχει αρχίσει και να εφαρμόζεται. Και πότε ελπίζετε ότι θα εξελιχθεί και θα τη δούμε στην πράξη να δουλεύει? Εγώ πιστεύω ότι όλοι περιμένουν, και ιδίως η Τουρκία, τη 17η του μηνός. Το αύριο. Που θα γίνει η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουν και τον Μπαξίζη. Ναι. Δεν μου λέτε κάτι. Να σας πω κάτι τελευταίο. Επειδή το μεγάλο κομμάτι του κόστους το έχει αναλάβει ο στρατός, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Φτιάνετε καταβλισμούς, τους ταΐζετε, τους κάνετε, τους δείχνετε. Μεγάλο κομμάτι. Πόσα λεφτά έχουμε εξοδεύσει? Τα 340 μας είπανε σε 3 χρόνια. Φτάνουνε. Ακούστε κάτι. Εμείς παράλληλα με την κατασκευή των έργων και την οργάνωση, η οποία έγινε από τις ένοπλες δυνάμεις, κάναμε και όλη την προετοιμασία για την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ναι. Διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε ούτε διαχειριστική αρχή. Διότι όταν έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οδηγία της ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ταΐζονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ, προάριστο, με συγκεκριμένη τροφή που να έχει ISO 22.000 και με 5,75 μέχρι 5,84 ευρώ στο σύνολο αναπρόσφυγα, με πιστοποιητικό που θα είναι τροφή για μουσουλμάνους, ναι. Κάποιοι δίνανε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις 15 ευρώ για να τους δίνουν μουσακά με χοιρινό ή κοτόπουλα ολόκληρα στη Μυτιλίνη. Εδώ μπήκε τάξη. Μπαραβέρια που να πουλάνε 4 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό δεν υπάρχουν πια. Οι ένοπλες δυνάμεις μπήκαν μέσα, ναι, και οργάνωσαν. Συγχαρητήρια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και μπράβο. Και τη χρηματοδότηση, και πήραμε 32 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ρώτησα. Φτάνουν τα λεφτά? Φτάνουν. Πώς έχετε αυτά ξεδεύσει τα οποία εμείς προγραμματίσαμε και αυτά τα οποία, τα έργα τα οποία κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις, τα παίρνουμε κανονικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να τελειώσουμε επανερχόμενοι στο θέμα της ημέρας που είναι, που εσείς υπενυχθήκατε τώρα. Ίσως έχετε κάποια πληροφόρηση που δεν έχουμε εμείς, ότι ο κ. Μουζάλας θα παραιτηθεί. Δεν επινύχθηκα τίποτα. Εγώ ζήτησα τον κ. Μουζάλα να παραιτηθεί. Θεωρώ ότι οφείλει να το κάνει όπως το έκανε ο Παναγιώτης ο Σγουρίδης, χωρίς να έχει πει τέτοια χοντράδα, όπως το έκανε ο Δημήτρης ο Καμένος, για να μην βληθεί η κυβέρνηση για ένα tweet που έκανε συνεργάτης του πριν από 2 χρόνια, όπως το κάναμε
μαζί με τον Παύλο τον Χαϊκάλη. Εμείς προστατεύσαμε την κυβέρνηση ανεξάρτητοι Έλληνες. Οφείλει ο κύριος Μουζάλας από μόνος του να προστατεύσει την κυβέρνηση και να φύγει. Ναι, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Ναι, ναι, τα ακούσαμε αυτό. Ήταν σαφές. Όμως, η ανακοίνωση που έβγαλε το Μαξίμου, το σημείωμα που έδωσε το Μαξίμου. Ήταν πολύ πριν. Το οποίο εσείς μας αποκαλύψατε. Ήταν πριν την επικοινωνία μου με τον Πρωθυπουργό. Ναι, ναι, σύμφωνα. Ήταν πριν το tweet. Άρα, εγώ καταλαβαίνω δημοσιογραφικά ότι βγήκε μια ανακοίνωση η οποία δεν είναι και ήπια ανακοίνωση. Χωρίς ο Πρωθυπουργός να ξέρει τίποτα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αφού σας είπα ότι δεν το ξέρω το θέμα. Δεν είχε ενημερωθεί επακριβώς ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά η ανακοίνωση βγήκε όμως. Η οποία λέει η επικοινωνιακή προσπάθεια αποδυνάμωσης του Υπουργού. Υπάρχουν ανακοινώσεις που βγαίνουν από τα γραφεία τύπου όπως καταλαβαίνετε. Και εμένα με ψάχνουν καμιά φορά να με βρει Μανταλένα Παπαδοπούλου ή ο Γιώργος Σοκούλου και δεν με βρίσκει. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ομάδα διαχείρισης. Να σας πω κάτι. Και εγώ πριν το δω το βίντεο. Και όταν είδα το βίντεο μάλιστα, δεν σας κρύβω, είπα στο γραφείο μου, τσεκάρετε και επιβεβαιώστε ότι δεν είναι και μονταρισμένο. Διότι έχουμε δει και διάφορα σωστό, πράγματα. Σωστό. Κύριε Υπουργέ, η επικοινωνιακή προσπάθεια αποδυνάμωση του Υπουργού που κάθε μέρα δίνει τον αγώνα του προσφυγικού είναι ανεύθυνη και υποκριτική, έλεγε η ανακοίνωση. Αναφερόμενη βέβαια στον κύριο Κουμουτσάκο. Λοιπόν, λέω, ακόμα δεν είχαν δει το βίντεο και δεν είχαν μιλήσει με κανέναν. Έχετε με την κυρία Γιώργο Βασίλη το βράδυ. Ναι. Της εξήγησα τη σοβαρότητα για εμάς του θέματος. Πράγματι, μου είπε ότι είχε βγει μια πρώτη ανακοίνωση. Της είπε ότι για εμάς αυτή η ανακοίνωση δεν μας καλύπτει. Ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Της είπε ότι επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό και μείναμε στο ότι σήμερα το πρωί θα περιμένουμε τον κύριο Μουζάλα να δούμε τι θα κάνει. Και από εκεί και πέρα θα επικοινωνήσω πάλι με τον Πρωθυπουργό. Έχετε καμιά εικόνα. Θα μιλήσετε πάλι. Υπάρχει μια κυβερνητική σύσκεψη τώρα σήμερα. Σε 9.30. Έχετε κάποια ιδέα? Δεν έχω εγώ τέτοια σύσκεψη. Τώρα βγήκε η πληροφορία. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε. Μπορεί και να έχει γίνει και να μην έχουν ειδοποιήσει χωρίς. Μήπως σας έχουν αφήσει απ' έξω. Για να μην τους πιέζετε. Ακούστε κάτι. Ό,τι και να λένε, άκουγα διάφορους σχολιαστές το πρωί. Ο ένας έλεγε θέλει ο Καμένος να την κάνει από την κυβέρνηση. Ο Καμένος στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, θα στηρίζει τον Τσίπρα μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ο Καμένος είχε κάποιες κόκκινες γραμμές, οι οποίες δεν παραβιάζονται. Εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε και πάντα θα το κάνουμε για να στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχουν και ορισμένοι όπως ο κύριος Μουζάλας την ευαισθησία, αυτή που αναγνωρίζει ότι έκανε μια τεράστια γκάφα όπως λέει, να πάει σπίτι του. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλημέρα. Καλημέρα.